Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, στον περιορισμένο χρόνο της συζήτησης θα προσπαθήσω επιγραμματικά να σταθώ στα βασικά σημεία του πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, ορισμένο σχολιασμό στην ομιλία την οποία κάνατε. Πρώτον, δεν είναι η πανδημία η αιτία. Απλά την εργαλειοποιείτε την πανδημία, αξιοποιείτε την ευκαιρία που σας έδωσε η πανδημία για να υλοποιήσετε τα αντεργατικά σας σχέδια πολύ πιο γρήγορα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ο λαός μας λέει πέσε μου το φίλο σου για να σου πω ποιος είσαι. Όταν λοιπόν πραγματικά σας επιβραβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το πόσο σοβαρά μέτρα πήρατε για τους εργαζόμενους, τότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελούν τον οδοστρωτήρα τσακίσματος των εργατικών δικαιωμάτων. Γιατί θέλουν ευέλικτους φτηνούς εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Και από αυτή την άποψη, το ζήτημα δεν είναι ποιος είναι το πιο φιλεργατικό κόμμα, κύριε Υπουργέ. Άλλωστε, αν είσαστε πραγματικά με τους εργαζόμενους, θα μπορούσατε να κάνετε ένα πολύ απλό πράγμα. Το αντίστροφο αυτό που κάνετε το 2012 εσείς ο ίδιος. Δηλαδή να επαναφέρετε με μία πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ότι ίσχυε πριν το 2012. Τελειώσαν τα μνημόνια. Γιατί δεν το κάνατε πριν την πανδημία? Άρα λοιπόν, να, η πρόκληση πια ήταν για να δείχνατε ένα δείγμα φιλεργατικότητας. Και βεβαίως μην ψάχνετε για άλοθη και τις αξιοποιείτε τις πλάτες που σας έβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να δείξετε τι συζητήσατε με τους εργαζόμενους, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς ως κυβερνήσεις είσαστε απέναντι από τους εργαζόμενους, απέναντι από την εργατική τάξη. Εφαρμόσατε και υλοποίησατε βία, σκληρά, αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα. Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, και εσείς ο ίδιος προσωπικά, έχετε δώσει δείγματα γραφής. Μπορείτε, για παράδειγμα, να χαρακτηριστείτε ως ο επιμελέστερος υπουργός εφαρμογής των απαιτήσεων των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών σε βάρος της εργατικής τάξης. Και βεβαίως είπατε ότι είναι ανεπίκαιρο σε συνθήκες πανδημίας η συζήτηση της επερώτησης του ΚΚΠ. Θα μπορούσε να το συζητάγαμε μετά την πανδημία. Αυτό τι θέλετε να δείξετε? Ότι κοιτάξτε να δείτε, να καθησυχάσετε τους εργαζόμενους ότι είναι προσωρινά τα μέτρα. Αλλά ο λαός μας λέει αφενός μεν ουδέν μονιμότερο του προσωρινού και δεύτερον έχει πολύ άσχημη εμπειρία. Γιατί το ίδιο του λέγατε και εσείς, η κυβέρνηση δηλαδή Νέας Δημοκρατίας, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, αλλά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα μέτρα που αναγκαζόμαστε να πάρουμε γιατί τα απαιτεί η Τρόικα με τα μνημόνια θα είναι προσωρινά. Και όταν θα σταματήσουν τα μνημόνια θα σταματήσουν και αυτά τα μέτρα. Είδατε κανένα μέτρο που χτύπησε, που τσάκησε δικαιώματα των εργαζόμενων να έχει προσωρινό χαρακτήρα και να αναστάλθηκε η λειτουργία του μετά την τυπική λήξη των μνημονίων? Κανένα απολύτως. Άρα λοιπόν, όσο προσωρινά ήταν τα αντεργατικά μνημονιακά μέτρα, αλλά τόσο προσωρινά είναι τα αντεργατικά μέτρα που παίρνετε σε συνθήκες πανδημίας. Και επί της ουσίας πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι η βαθύτερη αιτία αυτής της επίθεσης. Γιατί δεν είναι η πανδημία η βαθύτερη αιτία αυτής της επίθεσης, όπως δεν ήταν τα μνημόνια η βαθύτερη αιτία αυτής της επίθεσης. Για να μπορέσουμε να δούμε και το βάθος της αντεργατικής επίθεσης και τη διάρκεια της, αλλά και ποιον ωφελεί. Μακροχρόνια της επιπτώσης της, μακροχρόνιες επιπτώσεις της. Και από αυτή την άποψη εμείς δεν σας κατηγορούμε για ιδεολειψίες. Ότι είσαστε νεοφιλελεύθεροι, ότι είσαστε το ένα τ' άλλο. Είναι πολύ εύκολη κριτική και πολύ ανώδυνη κριτική που σας κάνουν. Αλλά κόμματα, εμείς λέμε καθαρά ότι τα μέτρα τα οποία παίρνετε και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν οικονομική αιτία, έχουν οικονομική βάση. Και ποια είναι αυτή η οικονομική αιτία και η οικονομική βάση? Η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η αιτία. Γιατί θεωρείτε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, και έτσι είναι στον καπιταλιστικό κόσμο, μέσα από τη διαδικασία συρρήκνωσης της τιμής της εργατικής δύναμης, τσακίσματος εργατικών δικαιωμάτων, θωρακίζεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων.
Και αυτή είναι μια διαδικασία έναη, που δεν έχει ημερομηνία λήξης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η βασική ανάγκη του κεφαλαίου σήμερα παντού, σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς και τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνο ελληνικά μέτρα. Εφαρμόζονται παντού με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες του εργατικού κινήματος, και εδώ είχαν καθυστερήσει τα μέτρα αυτά, επειδή υπήρχε ένα ισχυρό ταξικό κίνημα και με πρόσχημα τα μνημόνια υλοποιήθηκαν. Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ νωρίτερα είχαν υλοποιηθεί. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι μέτρα τα οποία εφαρμόζονται παντού. Και γι' αυτό ακριβώς δεν έχει και ημερομηνία λήξης αυτή η επίθεση. Δεν είναι δηλαδή προσωρινή. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Είναι αυτό το οποίο βιώνουμε, το βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μια τεράστια αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Όπου οι πλουσιότεροι γίνονται ακόμη πιο πλούσιοι και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Όπου ο κοινωνικά παραγόμενος πλούτος συσσωρεύεται σε μια χούφτα κεφαλαιοκράτες. Και τα στοιχεία βρίθουνε, και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω απλά και μόνο κάποια στοιχεία της επικαιρότητας. Πολύ πρόσφατα είδανε στη δημοσιότητα πόσο αυξήθηκε η περιουσία μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών παγκόσμιων πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών στην εποχή της πανδημίας, στους 8 μήνες της πανδημίας. 5 φορές αυξήθηκε η περιουσία τους. Και αυτή τη στιγμή οι 200 πιο πλούσιοι Αμερικάνοι έχουν τη διπλάσια περιουσία από το 50% των Αμερικανών πολιτών. Οι 100 πιο πλούσιοι, τη διπλάσια περιουσία από το 50% των Αμερικάνων πολιτών. Για φανταστείτε το. Και γιατί μεγέθη μιλάμε εξωπραγματικά. Και αυτό δεν είναι λάθος το μείγμα. Είναι το αποτέλεσμα των οικονομικών, της σιδερένιας φτέρνας αυτού του συστήματος. Και από αυτή την άποψη, εμείς δεν λέμε ότι τα μέτρα σας είναι αποσπασματικά. Εμείς λέμε ότι φροντίσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα να διαμορφώσετε ένα μηχανισμό διαρκούς αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης και χωρίς δικαιώματα. Θωρακισμένο μηχανισμό από όλες τις πλευρές. Και σε αυτό είναι τη δημιουργία, στη δημιουργία αυτού του μηχανισμού, στο προτσές δημιουργία αυτού του μηχανισμού, βάλανε πλάτη όλες οι κυβερνήσεις. Έγινε με την ευγενική χορηγία και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλων των υπολείπων. Έγινε αυτός, δημιουργήθηκε αυτός ο μηχανισμός. Και πώς είναι? Είναι πρώτα απ' όλα καθορισμός της τιμής της εργατικής δύναμης. Και πάνω απ' όλα του κατώτερου μισθού με υπουργική απόφαση. Ο νόμος Βρούτση Αξιόγλου λέει. Και με υπουργική απόφαση που θα λαμβάνει υπόψη του την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις αντοχές της οικονομίας. Για να αναδείξετε και την κοινό σας ιδεολόγημα ότι για την ανεργία φταίει ο κατώτερος μισθός. Αλήθεια? Αν είναι έτσι τα πράγματα, αυτό που θεωρείτε εσείς, τότε πραγματικά αυτό και μόνο του φτάνει για να αποτελέσει τον οδοστρωτήρα μόνιμου τσακίσματος των μισθών των εργαζόμενων. Γιατί κάτω από τον κίνδυνο της ανεργίας θα τσακίζεται τους μισθούς των εργαζομένων. Αλλά για την ανεργία το ξέρουμε πολύ καλά ότι φταίει το ίδιο το κεφάλαιο. Και φταίει το ίδιο το κεφάλαιο γιατί, για παράδειγμα, μεταφέρει επιχειρήσεις στα πλαίσια της ελευθερίας κίνησης σε άλλες χώρες. Για να μην μακρηγορήσω. Δεύτερον, καταργήσατε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις κλαδικές, και τις υποκαταστήσατε από ατομικές, από επιχειρησιακές ακόμη και από ενώσεις εργαζόμενων μπορεί να κάνουν, γιατί θέλετε να τσακίσετε τα σωματεία τα εργατικά μέσα στις επιχειρήσεις. Και δώστε το δικαίωμα σε ενός εργαζόμενων που το διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαχείριση του χρόνου εργασίας, ένα τρίτο βασικό εργαλείο. Λέει, ποιος κατάργησε το 8ωρο? Τυπικά υπάρχει. Αλλά 8ωρο σημαίνει 8 ώρες την ημέρα, 5 ώρες την εβδομάδα. Εσείς τι λέτε? Ότι ο χρόνος εργασίας διευθετείται είτε στο εξάμηνο είτε στο χρόνο. Άρα λοιπόν, αν σε ετήσια βάση έχεις δουλέψει μέσω όρο 8 ώρες την ημέρα, 300 μέρες το χρόνο, είσαι μια χαρά, καλυμμένος. Τώρα αν έχεις δουλέψει πραγματικά 150 μέρες, 15 και 17 ώρες, που τσακίζει το 7ωρο, τσακίζει το 8ωρο, τσακίζει το πενθήμερο,
Αυτό δεν το λαμβάνετε υπόψη. Γιατί δεν μετράτε λοιπόν το χρόνο εργασίας σε ημερήσια βάση και το μετράτε σε μηνιαία, σε εξαμηνιαία ή σε ετήσια μετάβαση. Να λοιπόν, πώς τσακίζετε τις υπερορίες και το 8ωρο. Δύο ακόμη κουβέντες, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Δυστυχώς δεν φαίνεται. Τέταρτο στοιχείο. Τσάκισμα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Τα βάζετε στην προκρούστια κλίνη της μείωσης του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους για να θωρακίσετε ανταγωγή των επιχειρήσεων. Τσάκισμα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων εργαζόμενων και πάνω απ' όλα του δικαιώματος της ανεργίας, της απεργίας. Αυτό είναι το ζήτημα. Και μη μας κουνάτε μας το δάχτυλο, κύριε Υπουργέ, για σωματεία σφραγίδες, όταν εσείς και το ΠΑΣΟΚ έχετε στήσει βιομηχανία. Βιομηχανίες δημιουργία σωματείων σφραγίδων εργατικών για να μπορείτε να ελέγχετε τις ομοσπονδίες και τα τριτοβάθμια σωματεία. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν στήσει βιομηχανία και μιλάτε για το ταξικό κίνημα. Πέμπτο ζήτημα. Εργοδοτική τρομοκρατία και κρατική βία. Λέτε ότι θα μπορούν να ψηφίζουν ελεύθερα. Πώς ελεύθερα? Έχετε ξεχάσει τι συμβαίνει πίσω από τις πύλες των εργοστασίων με την εργοδοτική τρομοκρατία, με τις απολύσεις, όταν πάει κάποιος να διεκδικήσει και να απαιτήσει. Και δίπλα έχει και την τρομακτική βία. Άρα λοιπόν είναι ένα οικοδόμημα βαθιά αντεργατικό. Σε αυτά τα πλαίσια εμείς κάνουμε μια σειρά παρεμβάσεις. Συγκεκριμένες τροπολογίες, προτάσεις νόμου, παραδείγματα. Και θα φέρω ένα απλό παράδειγμα και θα τελειώσω με αυτό. Τις διαφορετικότητες της αντίληψής μας. Καταθέσαμε για παράδειγμα εμείς τροπολογία που ζητάμε την επιδότηση του εργαζόμενου, του ανέργου, μάλλον με ένα έκτακτο βοήθημα μπροστά στις γιορτές. Εσείς τι κάνετε ως αντιπρόταση? Επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μακροχρόνιων ανέργων για 9 μήνες. 200 ευρώ μισθό που θα τον πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός και κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών, των ασφαλιστικών του εισφορών. Που σημαίνει τι δηλαδή? Ότι δίνεται στους εργοδότες δωρεάν εργαζόμενους για 9 μήνες. Ταυτόχρονα βοηθάτε να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο ο μέσος μισθός με τα 200 ευρώ που τους δίνετε και να συμπιεστεί ο μισθός και από την άλλη μεριά υποκρύπτεται ποιος πληρώνει. Πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι από τις κρατήσεις στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να έχουν δωρεάν εργαζόμενους η βιομηχανία, να πληρώνει οι εργαζόμενοι για να κερδίζει ο βιομήχανος. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε χρήματα βεβαίως υπάρχουν. Γιατί πού θα τα βρείτε όλα αυτά? Χρήματα υπάρχουν. Αλλά αυτά τα χρήματα εσείς τα δίνετε από τα δάνεια του κράτους, από τις κρατικές επιδοτήσεις, από τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διάφορα ευρωπαϊκά 67 δισεκατομμύρια. Θα πάρετε τα επόμενα χρόνια από Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα δώσετε στις πολυεθνικές. Και από αυτή την άποψη ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εμείς βεβαίως λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία θέση, όχι μόνο της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ευρώπης, στη λικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αποτελεί τη φυλακή, το μηχανισμό τσακίσματος των δικαιωμάτων του. Και έχουμε φανταστεί μια κοινωνία και γι' αυτή παλεύουμε, γιατί έχει γίνει πραγματικότητα για ένα διάστημα της ιστορίας όπου ο εργαζόμενος θα είναι κυρίαρχος του πλούτου που παράγει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και όχι τον παρασιτικό ρόλο των επιχειρηματικών, των μεγαλομετόχων των επιχειρηματικών ομίλων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.